πράγματα στην τηλεεκπαίδευση, Κώστα, έτσι. Ακριβώς. Καλησπέρα και πάλι. Είναι δίπλα μου ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ορδέας, ο Ανδρώνικος Συνταχτοτζίδης. Σας είδαμε να δημοσιοποιείτε ως ΕΛΜΕ ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την τηλεκπαίδευση. Αρκετοί μαθητές γυμνασίου και λυκείου δεν έχουν υπολογιστές. Δεν είχαν πρόσβαση. Να μην έχουν. Και κάποιοι δεν έχουν ίντερνετ. Είναι πιο βασικό το πρόβλημα του ίντερνετ. Και στην Πτολεμαϊδα και στην υπόλοιπη την Ελλάδα έχουμε το εξής πρόβλημα. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Καταρχήν, η έρευνά μας ήταν πέρσι τον Απρίλιο. Είχαμε 488 απαντήσεις και είδαμε ότι περίπου το 11% δεν έχει πρόσβαση σε λάπτοπ ή υπολογιστή, ακόμα και τάμπλετ. Το μάθημα μέσα από smartphone είναι ανυπόφορο για το παιδί και αρκετά δύσκολο. Είτε είναι μαθηματικά, είτε είναι κάποιο μάθημα που πρέπει ο καθηγητής να δείξει κάτι. Καλά, φαντάζομαι δεν το βλέπει κιόλας. Το πρόβλημα του ίντερνετ είναι πιο βασικό. Μια διαφάνεια, άσκηση κάτι. Δεν μπορούν να δουν σχεδόν τίποτα. Πιο βασικό πρόβλημα είναι οι ταχύτητες στο διαδίκτυο που μια οικογένεια που έχει παιδιά γυμνάσιο και λύκειο, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες, δεν είναι λίγες, που στο γυμνάσιο και στο λύκειο έχουν 2 ή 3 παιδιά. Δεν πάμε τώρα στους συναδέλφους καθηγητές που έχουν παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που είναι 3 ή 4 στο ίδιο σπίτι, αλλά με μια απλή σύνδεση 24 DSL, καταρχήν έχουμε γύρω στο 15% δεν έχουν καθόλου ίντερνετ. Παίρνανε WiFi από τον γείτονα σε συνεννόηση και πάει λέγοντας. Αλλά ακόμα και αυτοί που πληρώνουν σταθερή σύνδεση με DSL ίντερνετ, στα 2 άτομα κολλάει. Δηλαδή, εκεί που κάνουμε μάθημα, βλέπουμε τα παιδιά δεν μας ακούνε. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν τις πρώτες 5 μέρες, αλλά και τα προβλήματα που είχαμε από τον Απρίλιο. Το πρόβλημα είναι στο ίντερνετ, όπου δεν έχουμε πρόσβαση στους μαθητές μας. Οι διευθυντές στην Πτολεμαϊδα, στην Εορδέα, έχουν κάνει κινήσεις για το πρόβλημα αυτό. Έχουν δώσει κάρτες SIM από εταιρείες κινητής, έχουν δώσει tablet, αλλά και αυτά δεν είναι αρκετά αυτή τη στιγμή. Διάβασα σήμερα ότι θα έρθουν και άλλα μηχανήματα. Το πρόβλημα έχει λυθεί εν μέρη ως εξής. Ξαδέρφια ή φίλοι, ειδικά στο γυμνάσιο, έχουν πάει στα ίδια σπίτια να παρακολουθήσουν το μάθημα. Άρα μπορώ να πω ότι στην Εορδέα το 98%. Μαζεύονται στα σπίτια. Ναι, ανά δύο, όχι πολλά μαζί. Πιστεύω ότι το 99% έχει πλέον πρόσβαση στο να παρακολουθήσει το μάθημα. Έστω και αν δεν είναι δικά του τα μέσα. Το πρόβλημα είναι στο ίντερνετ. Mm-hmm. Όπου πολλές οικογένειες δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στο διαδίκτυο και το λύνουν είτε με γειτονικό WiFi είτε στα σπίτια ανά δύο. Αυτό υπάρχει κάποιος τρόπος να το καταγράψουμε και ενδεχομένως είτε μέσω Δήμου, μέσω περιφέρειας, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων να βοηθηθούν αυτοί. Μπορούμε να ξανακάνουμε μια. Γιατί το να μην έχει ουσιαστικά πρόσβαση στο διαδίκτυο σημαίνει δεν έχω πρόσβαση στη μάθηση, στη γνώση, στην εκπαίδευση. Ισχύει αυτό γιατί και ακόμα και αν είχαμε τηλεδιάσκεψη. Τα περισσότερα πράγματα στο σχολείο πλέον, οι εργασίες των συναδέλφων, απαιτούν την χρήση ίντερνετ στο σπίτι. Σωστό. Βέβαια, στο σχολείο, όταν είναι ανοιχτό το σχολείο, υπάρχουν βιβλιοθήκες, υπάρχουν κενά, υπάρχουν συνάδελφοι που έρχονται το απόγευμα να ανοίξουν τη βιβλιοθήκη για τα παιδιά. Αλλά τώρα, στην κατάσταση που βρισκόμαστε, δεν μπορεί κανένα συνάδελφο να ανοίξει βιβλιοθήκη και το απόγευμα. Δημιουργούνται, Κώστα, συνθήκες αδικίες για τους μαθητές. Ναι, ναι. Είναι άνηση, λέει ο Βαγγέλης Αξιόπουλος. Είναι αδικίες αυτό έναντι κάποιων μαθητών που δεν έχουν. Δεν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση. Mm. Ο Δήμος Πτολεμαϊδας, αν θυμάμαι καλά, έδωσε κάποια τάμπλετ, αγόρασε. Αλλά για το θέμα του ίντερνετ, νομίζω ότι η λύση που δώσαν κάποιοι διευθυντές να αγοράσουν με δική τους πρωτοβουλίες καρτούλες κινητής για να δώσουν στα τάμπλετ που δώσαν στα παιδιά, είναι μια πρόσκαιρη λύση που τη δίνουν οι ίδιοι διευθυντές από το δικό τους προσωπικό φιλότιμο. Θέλουμε και το κράτος κεντρικά, αν μπορεί να προσφέρει κάτι στα παιδιά. Να ρωτήσω κάτι που ενδεχομένως ρωτάνε οι μαθητές. Με αυτή τη βδομάδα που είχαμε αυτές τις ανομαλίες, θα πάρουν απουσίες. Δευτέρα Τρίτη έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, γιατί ήταν πολλά τα προβλήματα. Δεν μπαίνουν απουσίες. Την Τετάρτη λειτουργήσε σχεδόν πολύ καλά το σύστημα. Πέμπτη και Παρασκευή και σήμερα, και εγώ είχα πρόβλημα, οι καθηγητές μπαίνουν με διαφορετικό τρόπο από τους μαθητές. Η πιστοποίησή μας για κάποιο λόγο σήμερα είχε πρόβλημα, οπότε εκεί που κάναμε μάθημα, οι μαθητές μας λέγανε ότι δεν ακούγαμε. Κάναμε έξοδο, ξαναμπήκαμε, τα παιδιά ξαναπροσπαθήσαν να συνδεθούν. Για αυτές τις ώρες πάλι υπάρχει κατανόηση, δεν παίρνουν απουσίες. Επίσης, αναπεριοχή, είδαμε την Τετάρτη που το Λεμαϊδα έπεσε η Vodafone και η τηλεφωνία και το ίντερνετ. Πήραν οι γονείς τηλέφωνο, διαμαρτυρηθήκαν. Εννοείται ότι δεν μπαίνουν αυτές οι απουσίες. Μάλιστα. Και δεν είναι το βασικό οι απουσίες. Το βασικό είναι να μπορεί να γίνει μάθημα. Έτσι ακριβώς. Και αν μπορούσαν να ανοίξουν τα σχολεία με μικρότερο αριθμό μαθητών, με εγγύηση ότι οι μαθητές και οι καθηγητές είναι υγιείς, νομίζω αυτή ήταν η καλύτερη λύση.
και μια λύση σε κεντρικό επίπεδο θα ήταν οι περιοχές που δεν έχουν κρούσματα, είναι πιο μικρός αριθμός μαθημάτων, να κάνουν από κοντά μάθημα να αποφορτιστεί το δίκτυο. Νομίζω αυτή η λύση είναι λίγο μακριά. Ίσως, είναι εδώ πάμε μακριά. Να κλείσουμε και τα μικρά σχολεία. Και τα δημοτικά, ναι.